Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη. Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Το ποδοσφαιρικό σου ταξίδι συνεχίζεται και σε βρίσκει αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην Αμαλιάδα φέτος, έτσι δεν είναι? Αστέρα Αμαλιάδας, ναι. Γάμα Εθνική Αστέρας Αμαλιάδας. Πώς είναι και τα πράγματα? Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα σε θέμα πρωτοαθλητισμού, δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Ήταν γνώριμος ο πρόεδρος, mm-hmm. Είναι καινούριος στο χώρο, αν και γνωστός επιχειρηματίας στην Αθήνα, και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά και πάμε για πρωτοαθλητισμό. Mm-hmm. Ξαναπερνάς δηλαδή τη διαδικασία της ΓΑΜΑ Εθνικής για μια ακόμη φορά? Την πέρασε με την ΑΕΚ, την πέρασε με τον Άρη γενικότερα. Εντάξει, πάλι σίγουρα, την αρχή. Πάλι την αρχή, ναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο ποδοσφαιριστής, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι αντέχουμε ακόμα και κάνουμε πρωταθλητισμό, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, σωστά. Από τον Άρη μπορεί να έφυγες βέβαια, και φίλους πάρα πολλούς έχεις και ιδιαίτερες σχέσεις με την ομάδα και έχεις κάποιες εκκρεμότητες με τον Άρη, οι οποίες όμως διευθετούνται, όπως διευθετήθηκε, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε, Βασίλη, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι εσύ ήσουν από τους πρώτους που συμφώνησες να αποχωρήσεις από την ομάδα δίχως να δημιουργήσεις πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα εγώ δεν τοποθετήθηκα ούτε σε κάποια δήλωση, ούτε βγήκα σε κάποιο ράδιο για να πω κάτι ότι δεν συνεχίζει τη συνεργασία μας και αυτά, παρά μόνο μετά από πολύ καιρό, όταν η ομάδα κατέβηκε από την προετοιμασία. Θεώρησα ότι δεν έπρεπε να βγω να κάνω κάποια δήλωση, γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω ταραχή στην ομάδα, γιατί ούτως ή άλλως η ομάδα δεν είχε πετύχει τους στόχους της και ήταν σε ένα λίγο ψάξιμο γενικότερα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι, όπως είπα και στο, έκανε μια δήλωση στο Facebook, ότι πέρυσι ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη από πολλές απόψεις, τις οποίες μερίδες ευθύνης έχουμε όλοι. Ούτε ένας, δεν μπορούμε να κατακρίνουμε μόνο έναν. Όλοι μας είχαμε μερίδες ευθύνης και πιστεύω ότι η χρονιά περσινή ήταν άτυχη για όλους μας. Ναι. Εντάξει, απλά θέλω να, μια παρένθεση, Αλέξη, γιατί σήμερα βγήκε, ας πούμε, έξω στα site, όλα στα media, ότι και καλά... Από την ΠΑΕ βγήκε, δεν, ναι. Επισήμως, ναι, επισήμως. Απλά εγώ ήθελα να τοποθετηθώ και να πω ότι... γιατί έβγαλε μεμονωμένα εμένα και τον Ανδρέο. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που έκανα διακανονισμό με την ομάδα. Δεν είχα ούτε ζόρισα την ΠΑΕ, ούτε τίποτα. Ούτως ή άλλως εμένα είναι κάποιες δόσεις, τις οποίες δεν έχω κάποιο παράπονο. Μέχρι στιγμής είναι η πρώτη ήταν, μέχρι στιγμής πληρώθηκε. Απλά βγήκε λίγο κάπως σαν ερωτηματικό. Ναι. Και λίγο με, να σου πω και την αλήθεια, λίγο το είδα κάπως. Ναι. Αλλά διευκρινίζεις ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ότι εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει κάποιο θέμα στην ομάδα και, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, γιατί πρέπει κάποια πράγματα ο κόσμος να τα γνωρίζει πριν διαμορφώνει άποψη και λέει δεξιά και αριστερά ή γράφει πράγματα, ότι και χάρισες κάποια χρήματα έτσι από τα περσινά φεύγοντας από την ομάδα τώρα το καλοκαίρι. Σίγουρα ήταν και κάποια περσινά, ήταν και κάποια προπέρσινα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν και κάποια περσινά τα οποία χάρισα ένα, πιστεύω, για μένα σεβαστό ποσό. Και πιστεύω ότι ήρθαμε σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο και με τη διοίκηση γενικότερα, τα οποία βολεύει και αυτούς και βολεύει και εμένα, την οποία εγώ στην παρούσα φάση ήθελα να βοηθήσω πρώτα την ομάδα. Mm-hmm. Γιατί δεν ούτε απέτησα αμέσως τα λεφτά μου, τα οποία μπορούσα να τα κάνω μέσα σε ένα μήνα, δύο ή τρεις. Mm-hmm. Τα έκανα σε έξι μήνες, σε εφτά, αν δεν κάνω λάθος, τόσο είναι περίπου. Mm. Τα οποία, εντάξει, δίνω τη δυνατότητα να είναι όλα τα πράγματα διατεθειμένα μια χαρά για τη διοίκηση της ομάδας. Ναι, γιατί θα είναι υποχρεωμένη φέτος να, όπως είπε και ο Παύλος ο Μυροφορίδης την προηγούμενη εβδομάδα, να πληρώνει ένα δεύτερο παράλληλο budget. Δηλαδή και αυτό το φετινό το αγωνιστικό της ομάδας, αλλά και ένα δεύτερο με τους παίκτες που έφυγαν και κάποιους από την περσινή χρονιά. Αλέξη, εγώ ούτως ή άλλως από τα δεδουλευμένα χάρισα κάποια χρήματα. Δεν χάρισα από κάποια λεφτά τα οποία τα είχα διεκδικήσει από ένα δικαστήριο ή απέτησα κάποια άλλα λεφτά. Ναι. Για να μην μπερδευόμαστε. Θέλω να λέμε και πράγματα τα οποία ήταν συμφωνημένα και τα οποία δεν χάρισα από τα λεφτά μου τα οποία τα δούλεψα. Ναι. Σωστά, σωστά. Και διευκολύνεις, όπως μας είπες, την ΠΑΕ, κάνοντας ένα έτσι μακροχρόνιο διακανονισμό όλη τη φετινή χρονιά,
για να βοηθήσει τον Άρη σε αυτή τη δύσκολη. Μια χρονιά που δεν έχει έσοδα, ξέρει και από πέρσι από τη Football League ότι δεν υπάρχουν πολλά έσοδα. Κακά τα ψέματα. Εντάξει. Είναι ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει όλα, για να πάνε όλα καλά, πρέπει η ομάδα να αλλάξει γρήγορα κατηγορία και να πάει στη Super League. Γιατί ναι. πιστεύω μετά είναι όλα διαφορετικά. Ναι. Τα ξέρουμε και τα συζητάμε κιόλα. Και με τους ποδοσφαιριστές έχω κρατήσει άριστες σχέσεις. Ναι. Σχεδόν κάθε μέρα μιλάω με όλα τα παιδιά που ήταν από πέρυσι. Ναι. Πώς τη βλέπεις γενικότερα την ομάδα φέτος? Είναι ένα άλλο ρόστερ σε σχέση με την περσινή χρονιά, με παίκτες που και την κατηγορία ξέρουν, και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Τι βλέπεις, πώς την βλέπεις την προσπάθεια? Εντάξει, απλά επειδή τώρα δεν βρίσκομαι στην ομάδα και ναι. απλά θέλω να μιλήσω καθαρά ποδοσφαιρικά και έξω από την ομάδα, πιστεύω ότι πέρυσι δεν γίναμε ποτέ ομάδα, κατά τη δικιά μου τη γνώμη. Ναι. Ενώ είχε τεράστια ποιότητα η ομάδα η περσινή, με ένα budget το οποίο εντάξει, δεν το φαντάζεται ούτε ο ένας απλό... δηλαδή όποιος και να το έλεγε δεν το πίστευε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν καταξιωμένοι αλφαθμικής. Στο οποίο δεν μπόρεσε να ταιριάξει η χημεία των ποδοσφαιριστών. Ναι. Φέτος πιστεύω ότι είναι καθαρά μια καλή ομάδα, δυνατή, και τους βλέπω ότι είναι και σαν μια οικογένεια πιο καλά, πιο δεμένη. Έχει έναν άνθρωπο τον οποίο έχω συνεργαστεί με τον Παύλο τον Μυροφορίδη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την κατηγορία και ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει πρωτοαθλητισμό. Ήμουνα και μαζί του, βγάλαμε τον Απόλλων Αθηνών όταν ήμουνα και πιστεύω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα φέτος η ομάδα και θα πετύχει το στόχο της, είμαι σίγουρος. Θα είναι όμως πιο δύσκολο το πρωτάθλημα ενδεχομένως φέτος. Είναι ο Όφη, είναι τα Τρίκαλα, είναι ο Απόλλων Πόντου, είναι η Δόξα που πήρε αρκετούς παίκτες το τελευταίο διάστημα, έμπειρους και πάλι από τη μεγάλη κατηγορία. Σίγουρα. Κοίταξε να δεις, αυτή η ομάδα που δείχνει έτσι λίγο από αυτά που βλέπω και από τα φιλικά και από αυτά που προσέχω είναι λίγο η Καλαμαριά, είναι για μένα, η οποία θα διεκδικήσει μέχρι τελευταία στιγμή και μετά Όφη. Πιστεύω αυτές οι δύο ομάδες θα πάρουν τη δεύτερη θέση. Τον Άρη πιστεύω ότι κατά τη δικιά μου τη γνώμη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή και δεμένη ομάδα. Ξέρει να παίρνει αποτελέσματα και να μην δέχεται εύκολα γκολ. Και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Και ένας από τους παίκτες που εντάχθηκαν τελευταία στιγμή, μάλιστα, είναι και ένας πρώην συμπαίκτης του ακόμη, ο Βαγγέλης ο Πλατέλας, έτσι είναι? Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλός μου φίλος. Εντάξει, για τον Βαγγέλη τι να πω, τον είχα στην ΑΕΚ 2 χρόνια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ένα χάρισμα το οποίο δεν το έχουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί από το πουθενά να σε κάνει φάση και να σου βάλει ένα γκολ, το οποίο η ομάδα, ξέρει, στη Β' Εθνική το χρειάζεται. Όταν κάποια ομάδα παίζει για να σου ξεκλειδώσει το παιχνίδι, τέτοιοι ποδοσφαιριστές είναι χάρισμα για μια ομάδα. Και πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω έτσι, τι θα συμβούλευες, Βασίλη, αυτά τα παιδιά που έμειναν από πέρσι στην ομάδα και συνεχίζουν και κουβαλάνε και κάποιες περσινές παθογένειες, αν θέλεις, τι θα τους συμβούλευες εν ώψη της φετινής χρονιάς? Κοίταξε, κάθε χρονιά είναι διαφορετική, όπως και να το κάνουμε. Απλά πιστεύω ότι και τα παιδιά από μόνοι τους φέτος θα αφήσουν το παρελθόν, γιατί αν μείνουν στην περσινή χρονιά θα κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Πέρυσι ίσως να υπήρχαν και άλλα πράγματα τα οποία επηρεάσανε τους ποδοσφαιριστές, τα οποία ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει την ηρεμία του γενικότερα από εξωαγωνιστικά πράγματα, είτε έχει θέμα οικονομικό, είτε έχει θέμα αν κυνηγάμε τη Λαμία, τον Απόλλωνα, περνάει εύκολα αυτή η ομάδα από εκεί, περνάει εύκολα η άλλη ομάδα από εκεί, και πιστεύω όλο αυτό είναι καθαρά ψυχολογικό. Πιστεύω ότι η ομάδα από τα φιλικά που έχω δει είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Το 0 πίσω και σίγουρα ένα γκολ 2 θα βάλει. Που αυτό στη Β' Εθνική μετράει για μένα. Και πιστεύω ότι και οι περσινοί θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη φετινή ομάδα για πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Και θέλω έτσι και με το χέρι στην καρδιά, επειδή τον γνωρίζεις καλά, συνεργάστηκες 2 χρόνια, να μου πεις έτσι την προσωπική σου άποψη για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά νεαρός σε ηλικία. Στον χώρο του ποδοσφαίρου βέβαια είναι τα τελευταία χρόνια, γιατί είχε και ένα ασχολείς με τη Βέρεια πριν ασχοληθεί με τον Άρη.
τον έχεις ψυχολογήσει γενικότερα, Βασίλη, δύο χρόνια που συνεργάστηκες μαζί του από πολύ κοντά? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ όρεξη για το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει μέσα στο χώρο ακόμα καλύτερα, με μια μεγαλύτερη ομάδα, η οποία ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και σίγουρα δεν ήξερε τι σημαίνει Άρης, και τώρα το έχει μάθει αυτό το περσινό χρόνο, ειδικά που η ομάδα έχει αποτυχία και βλέπει τι βάρος έχει αυτή η ομάδα. Mm. Απλά εγώ αυτό το μόνο που θα το... Δεν ξέρω αν μπορώ να τον ψυχολογήσω σαν άνθρωπο, αλλά πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά συν και έχει και πλην. Τα οποία τα πλην πρέπει να ακούσει έναν άνθρωπο και να τον εμπιστευτεί ποδοσφαιρικά. Να τον έχει πλήρη εμπιστοσύνη και να του πει ότι εγώ είμαι δίπλα σου και προχώρα. Mm. Γιατί ένας επιχειρηματίας, ό,τι και να είναι, πιστεύω πως χρειάζεται ένας άνθρωπος δίπλα του, το οποίο να ξέρει από ποδόσφαιρο και να ξέρει πως είναι οι μεγάλες ομάδες. Αυτό. Άρα δηλαδή ουσιαστικά φωτογραφίζεις να δείξει μια εμπιστοσύνη και να παρέχει μια ασφάλεια γενικότερα στον άνθρωπο που ηγείται αυτή τη στιγμή του ποδοσφαιρικού τμήματος και με τον οποίο έχει συνεργαστεί και τον ξέρεις καλά, τον Παύλο τον Μυροφορίδη. Ακριβώς. Πιστεύω ότι ο Παύλος έχει αποδείξει ότι και ο κάθε Παύλος, αυτή τη στιγμή είναι ο Παύλος στην ομάδα. Πιστεύω ότι ο Παύλος έχει σε όποιες ομάδες και να έκανε πρωταθλητισμό. Ξέρει πολύ καλά τις κατηγορίες. Και άμα του δείξει εμπιστοσύνη και τον αφήσει να κάνει τη δουλειά του, πιστεύω ότι η επιτυχία θα είναι σίγουρη. Για σένα ποδοσφαιρικά, για πόσα χρόνια βλέπεις ακόμη να παίζεις ποδόσφαιρο? Εγώ, Αλέξη, να σου πω την αλήθεια, ποδοσφαιρικά όσο θα μπορώ να κάνω πρωταθλητισμό θα τον κάνω. Ναι. Το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να είμαι κομπάρσος σε ένα πρωτάθλημα. Είτε να είναι β' αθνική, είτε α, είτε γ. Ο πρωταθλητισμός είναι ένας και χρειάζεται πίεση. Όταν θα νιώσω ότι δεν θα μου φύγει αυτή η σπίθα που έχω μέσα μου, θα εγκαταλείψω και θα ακολουθήσω το ποδόσφαιρο από κάποιο άλλο πόσο, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και πάνω κάτω σκέφτομαι που θέλω να καταλήξω. Ναι. Πάντως, έχει δύο κοινά σημεία η παρουσία σου στον Άρη, και η πρώτη και η δεύτερη. Και τις δύο φορές έφυγες με προσωπική σου απόφαση, έτσι, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς έτσι, δημοσιότητα, βοηθώντας μάλιστα τον Άρη. Και την πρώτη χρονιά, όταν είδες ότι επί Κούπερ δεν ήσουν στις βασικές επιλογές, δεν θα βρίσκεις χρόνο συμμετοχής, και παρότι όχι, τότε ήταν διαφορετικό. Αλέξη, να σε διορθώσω. Ναι. Την πρώτη φορά που είχα φύγει με τον Κούπερ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Στο πρώτο εξάμηνο είχα 8 συμμετοχές και ήμουν από τους μοναδικούς Έλληνες τότε, ναι, που ήμουν η πρώτη αλλαγή. Σωστά, και όσα παιχνίδια μπορούσα έπαιζα και. Δικό μου λάθος, έχεις δίκιο. Ναι. Πέρασαν και χρόνια, είμαι και κάποιες ηλικίες, Βασίλη, τα ξεχνάω. Δεν πειράζει. Απλά θεώρησα ότι ήθελα παραπάνω χρόνο και ήθελα να πάω να παίξω. Ναι. Καθαρά δική μου επιλογή, και δεν μπορούσα να κάτσω πάνω σε ένα συμβόλαιο το οποίο να κάθομαι να παίζω. Ναι. Να είμαι, και μιλάμε για καλές εποχές του Άρη τότε. Καλές εποχές, ναι. Στα οποία οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής θα καθότανε. Ναι, ναι, σωστά. Γιατί το συμβόλαιο ήταν τεράστιο και ήταν και μεγάλο. Ναι. Αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους στην ομάδα. Όπου και αν έχω πάει, σε οποιαδήποτε ομάδα έχω κρατήσει φιλίες, δεν έχω δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ναι. Και ελπίζω και στην συνέχεια κάποια στιγμή να ξανασυναντηθούμε με μερικούς από διαφορετικά πόστα. Ναι, δεν θα το απέκλεις δηλαδή το ενδεχόμενο, γιατί σκοπεύεις να μείνεις στο ποδόσφαιρο όταν θα κρεμάσεις τα πουζιά σου, να επιστρέψεις στον Άρη, ενδεχομένως να κάνεις κάτι άλλο. Το έχεις δηλαδή στο μυαλό σου, από ό,τι καταλαβαίνω? Εντάξει, το έχω, αλλά αυτά είναι μελλοντικά, είναι θέμα αλλωνών ανθρώπων. Είναι και timing βέβαια, εντάξει. Είναι και σωστό timing. Σίγουρα θα με ενδιαφέρει κάτι στο μέλλον, γιατί ο Άρης είναι τεράστια ομάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Άμα μπορούσα να βοηθήσω από κάποιο άλλο πόστο θα το έκανα. Αλλά να ήταν κάτι το οποίο το αγαπάω και κάτι το οποίο μου αρέσει εμένα και να δημιουργώ, γιατί δεν μπορώ. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να βάζω στόχους και να τους πετυχαίνω. Όταν δεν μπορώ να βάλω στόχους, δεν θα το κάνω. Ναι. Πάντως έτσι, επειδή γενικότερα κλείνοντας, με αυτό θα κλείσουμε, θα βάλουμε τον επίλογό μας, είσαι ο μέτρ των ανόδων,
Δυστυχώς με τον Άρη χάλασε λίγο το σερί, έτσι είναι. Αυτό το φέρεις λίγο βαρέως. Χάλασε το σερί και προσπαθώ να δω τι έχει φταίξει. Ναι. Γιατί είχα το απόλυτο. Ναι. Είχες ανόδους, ναι. Όλες τις ομάδες που έπαιξε είχες ανόδους, ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, Άλεξ. Δεν πειράζει. Ελπίζω τώρα φέτος την καινούργια ομάδα να πετύχουμε τους στόχους μας. Στο εύχομαι πραγματικά και εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα να έχεις και δεν ξέρει ποτέ κανείς. Το κολλητό μου να με προσέχετε εκεί, τον Χρήστο τον Μπούρμπο, γιατί τον άφησα μόνο του εκεί και στεναχωριέται. Ναι, εντάξει, δεν έχει ανάγκη. Είναι από τους πλέον έμπειρους στην ομάδα. Νομίζω και χθες το φιλικό με τη Λάρισα είδε και ο κόσμος, έστω αυτός ο λίγος που πήγε στο Βικελίδης, ότι είναι πάντοτε ωφέλιμος στην ομάδα. Ναι, σίγουρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άλεξ. Καλή συνέχεια.